Έφαγα 3 ελέγχους από τη δίωξη ναρκωτικών. Τους κάνε άλλα 2 πριν πολύ καλά. Δεν κάνω μπάφους, παιδιά. Τι είσαι μπαφιάρης επειδή έχεις τζίβι. Σήμερα είναι ένα πολύ ξεχωριστό κονιλοτόξι με τον Γιώργο Γκριντέλα. Γιώργος Γκριντέλας, κυρίες και κύριοι. Γιώργο, καλώς ήρθες στην Αθήνα. Καλώς σε βρήκα, Στέλιο. Καλώς σε βρήκα. Εσύ κάνεις κάμπινγκ όλο το χρόνο. Είμαι ένας άνθρωπος που κυκλοφορεί με τη μηχανή του στην Ελλάδα και στα Βαλκάνια. Μ' αρέσει να κατασκηνώνω έξω. Μαγειρεύω έξω. Και δεν είναι τόσο ως από θέμα οικονομικό, που και πάλι για να κάνω αυτό που έκανα σε ξενοδοχεία ή δωμάτια δεν υπάρχει, αλλά είναι τόσο ως φιλοσοφία ζωής. Πώς ξεκίνησε αυτό, δηλαδή τι αναμνήσεις έχεις? Ξεκίνησε με δραστηριότητες όπως η θύρα και η αλεία, το κυνήγι και το ψάρεμα στην Καθομιλουμένη. Τα καλοκαίρια έφευγα όταν τελείωνε το σχολείο, πήγαινα στο χωριό με τους παππούδες, ύπεθρος εκεί, και γύριζα στο σχολείο τη μέρα που άνοιγαν το σχολείο. Δεν πήγαινα σπίτι, πήγαινα κατευθείαν στον αγιασμό. Είχες παρατηρήσει ότι είσαι διαφορετικός από τα άλλα παιδιά στο σχολείο που τους άλλαζε περισσότερο η ζωή στην πόλη? Μου το λέγανε από μικρό. Τι περίεργο παιδί είσαι εσύ. Ο τρόπος σκέψης, οι κινήσεις μου και τα ενδιαφέροντά μου ήταν εντελώς διαφορετικά και κινούσαν το ενδιαφέρον. Τους κάνω παρομοίωση τώρα με τον Ορεινή Μέλισσα που έχει έρθει εδώ πέρα. Δεν υπήρχε ζώο και έντομο που να μην έχω πιάσει. Και έλεγε ότι έβλεπε, ας πούμε, μία σαύρα και πήγαινε στη σαύρα και όλοι λέγανε τι κάθεσαι και ασχολείσαι. Ναι, τους φαίνονταν, ας πούμε, περίεργο που εγώ ασχολούμαι από παιδί με τη φύση, ξέρω εγώ, ή γουστάρω να κάνω αυτό. Είχα από την αρχή πολύ περίεργο τρόπο σκέψης και αυτό είναι εμφανές και τώρα. Μέσα από μια σειρά συνειδητοποιήσεων τα τελευταία χρόνια, αποφάσισα να ακολουθήσω ένα πιο, ας πούμε, σκληροπυρηνικό τρόπο ζωής. Από πίσω δεν κρύβεται ούτε μια περσόνα του TikTok, ούτε κάποιος που θέλει να κάνει showbiz. Εγώ κάνω αυτό που κάνω. Και το κάνω χρόνια, απλά ο κόσμος με ξέρει τώρα. Από το TikTok που εκεί μαζεύεις 1000 με 2000 άτομα, μπορεί να πάει και παραπάνω. Εγώ έχω φτάσει. Έχουμε φτάσει 3000-2500 άτομα σε κάθε live. Και είναι σταθερό το κοινό, δηλαδή δεν πέφτει. Δεν μπορεί να έχει και 1500 άτομα σε σταθερή βάση. Αυτό που κάνεις είναι ότι για το live δηλαδή είσαι με τη σκηνή σου έξω, έχεις το φωτοβολταϊκό που το πάνελ. Φορτίζω όλες μου τις συσκευές μέσα από τον ήλιο. Σου δίνει και την ενέργεια. Χρειάζεται τόσες μέρες στο βουνό, πρέπει από κάπου να φορτίσεις τις συσκευές. Σωστά, και βάζεις και ένα φως από πίσω, βράδυ συνήθως είναι, ανοίγεις το live και μιλάς για τη ζωή εκεί πέρα. Πώς. Αυτό που ουσιαστικά γίνεται στο TikTok, μιας και το ανέφερες. Ακούγεται και κανένας λύκος εντωμεταξύ. Σε ένα από τα τελευταία live ακούστηκε λύκος και δεν το περίμενα. Στην περιοχή που ήμουνα ήξερα ότι υπάρχει, είναι σπάνιος ο πληθυσμός. Και μάλιστα γράφαν όλοι στα σχόλια «Λύκος, Γιώργο, φύγε». Δεν φοβάσαι με τον λύκο εκεί πέρα? Μπορεί να ακουστεί υπεροπτικό, αλλά γενικά δεν φοβάμαι τίποτα. Είναι βασικά φοβίες που μπορεί να έχει κάποιος άνθρωπος. Το να έχεις μια αίσθηση του πραγματικού κινδύνου, ναι, οκ. Okay. Πολλοί με ρωτάνε στα live. Δεν φοβάσαι? Όχι, δεν φοβάμαι τίποτα. Το μόνο που φοβάμαι είναι να μην πεθάνω καλά μέσα όπως οι πιο κοροβέσεις. Είναι να μην πεθάνω καλά μέσα. Δηλαδή να μην κάνεις αυτά που θέλεις, ας πούμε. Εάν δεν κάνω αυτά που θέλω, θα μετανιώσω. Αλλά το θέμα όταν λέω να μην πεθάνω καλά μέσα δεν είναι αυτό. Ενώ από την αρχή τη συνειδητοποίηση του τι κάνω ως ανθρώπινη ύπαρξη μέχρι το τέλος να σταθώ άνθρωπος για τον άνθρωπο. Δηλαδή στο κέντρο των δραστηριοτήτων μας και ό,τι κάνουμε να υπάρχει ανθρώπινος άξονας. Στο live μου βλέπουν ηλικίες από 12, από 10 ετών μέχρι 71. Και μου στέλνουν και μηνύματα. Να υπάρχει, ας πούμε, αυτό που λες, ανθρωπιά, το ότι το καλημέρα, το τι κάνεις, κάπως να βοηθήσεις αν είναι εύκολο για σένα. Πώς το. Θα σου πω, ας ξεκινήσουμε, ας πάρουμε το κομμάτι του live στο TikTok. Εγώ κάνω, ας πούμε, διαβιώσεις στο βουνό ή σε περιοχές ανάλογα. Μένω 5, 6, 7, 10 μέρες. Όταν κάνω όλες μου τις δουλειές, ας πούμε, πάνω στο βουνό, να μαζέψω ξύλα, να περπατήσω, να κάνω τη γυμναστική μου, να γράψω, να διαβάσω. Όταν έχω κάνει όλα αυτά και τελειώσω, θα ανοίξω live. Υπάρχει κόσμος δηλαδή που μου στέλνει μηνύματα και μου λένε Γιώργο, πότε θα μπει live, σε περιμένουμε, σε περιμένουμε. Αυτό όμως δεν ξεκίνησε έτσι. Πρώτα έκανα live από το μπαλκόνι του σπιτιού μου. Όταν έγινε το πρώτο σκηνικό, που με μάθανε στο TikTok από έναν έλεγχο της αστυνομίας, 3 ελέγχους της αστυνομίας. Μου σκάνε άλλα 2 πριν πολύ καλά. Τι ελέγχους σου έκανε η αστυνομία? Ήμουνα στην Ελέα Μεσσηνίας. Που έχω πάει για κάμπινγκ για τον ταξί εγώ. Έχεις πολύ ωραίο μέρος. Φοβερό μέρος. Βλέπεις το πράσινο από πίσω, τη θάλασσα μπροστά, είναι μαγικό. Να σου πω το κόνσεπτ. Σε αυτό το κομμάτι εκεί, στη Μεσσηνία, είναι γνωστό από όλους ότι δεν υπάρχει καμία ανοχή στα ναρκωτικά. Οπότε, βάσει να υποθέσω εντολή διοικητή, η αστυνομία κάνει συχνούς ελέγχους. Δεν δίνει πρόστιμα για την ελεύθερη κατασκήνωση, γιατί είναι πάρα πολλοί κόσμοι και ξένοι. Απλά υπάρχει μηδενική ανοχή στις απαγορευμένες ουσίες. Γενικά δεν ασχολούμαι με ουσίες. Επειδή όμως το ήξερα αυτό, δεν ήθελα ποτέ μου να πάω στην Ελέα για να μην έχω στην αναστροφή με την αστυνομία. Δεν ήθελα την ησυχία. Μου έχει μαζεύει πάρα πολύ κόσμο και είμαι άνθρωπος που θέλει την ησυχία του. Δηλαδή θα πάω σε μέρη που δεν είναι κοσμοπολίτικα. Εκεί λοιπόν αποφάσισα να πάω έτσι ένα Σαββατοκύριακο, ξεκίνησα να στείνω τη σκηνή μου και είχα βάλει και το κινητό μου να κάνει live τότε στο Instagram. Εκείνη την ώρα λοιπόν μετά από 4 λεπτά έρχεται το ασφαλίτικο που λέμε. Πινακίδες. Το είδα με την άκρη του ματιού μου, κατάλαβα αμέσως. Δεν κάνω μπάφους, παιδιά, ούτε καν καπνίζω. Μέσα σε διάστημα μισής ώρας έφαγα 3 ελέγχους από τη δίωξη ναρκωτικών. Ενώ δεν σου βρίσκαν κάτι, ας πούμε. Οι άνθρωποι καταλάβανε, δεν ψάχνανε καν. Απλά το παρουσιαστικό μου. Δεν τους άρεσε το παρουσιαστικό ότι είσαι μπαφιάρης, ας πούμε, επειδή έχεις τζίβες. Ναι, μπορείς να το πεις και αυτό, ναι. Όλες οι ομάδες ήταν σύνολο, δηλαδή περίπου 12 αστυνομικοί, ήταν τετραμελείς περίπου οι ομάδες και οι 3 που ήρθανε. Αυτό είναι ρατσισμός, έτσι, λόγω του παρουσιαστικού δηλαδή. Ή επειδή βλέπουν ότι κάνεις κι αλλού κατασκήνωση και. Όχι,
Όχι, δεν με ξέρανε. Δεν μπορώ να το ορίσω ως ρατσισμό απαραίτητα. Ψάξανε πολύ κόσμο εκείνη την ημέρα. Ανθρώπινος εγκέφαλος κάνει συνειρμούς. Αυτούς δεν μπορούμε να τους αποβάλουμε ποτέ. Οκ, okay, οπότε ήρθαν να ψάξουν γενικά το μέρος και επειδή έχει τις τζίβες. Λένε μπορεί αυτός επειδή έχει αυτό το παρουσιαστικό να. Υπάρχει μια φιλοσοφία των Ρασταφάρι τζίβες συνδεμένο με την κάναβη. Δεν τους κακολογώ, ρε παιδί μου. Εντάξει, εδώ με σταματάνε στον δρόμο και με ρωτάνε αν που μπορούν να βρουν χόρτο μόνο και μόνο επειδή έχω τζίβες. Εσύ κάνεις ή όχι. Όχι, την κάναβη τη χαίνομαι. Ούτε άλλα ναρκωτικά δηλαδή. Έχω κάνει ναρκωτικά. Αλκοόλ, καπνό, τα νόμιμα. Αλλά γενικά όχι, θέλω τη ζωή μου χωρίς εξαρτήσεις. Οπότε δεν πας σε μέρη που. Όχι, δεν είναι οργανωμένη η ΛΕΜ συνέχεια, αλλά δεν πας γιατί. Στα κοσμοπολίτικα, α πούμε. Αν και είμαι κοινωνικό άτομο, δηλαδή έκανα πολλές γνωριμίες στην ΕΛΕΑ. Και γενικά στα μέρη που πάω για κάμπινγκ κάνω γνωριμίες. Αλλά για έναν λόγο δεν ξέρω γιατί. Θέλω να βρω τον εαυτό μου, δεν ξέρω. Επιλέγω την απομόνωση και εντός εισαγωγικών κάποιον ερημητισμό. Νιώθεις πιο ήρεμα με αυτό. Ναι, νιώθω πολύ πιο ήρεμα. Σε άλλα περιβάλλοντα έχω και αλληλεπιδράσεις δηλαδή που περνάνε από το μυαλό μου τις οποίες δεν τις θέλω. Σαν να με προσανατολίζουν. Από τι σε προσανατολίζει. Πολλές φορές ο άνθρωπος χρειάζεται χρόνο με τον εαυτό του. Είναι πάρα πολύ δύσκολο και ταυτόχρονα όμως αν το καταφέρεις επικοδομητικό να βρεθείς κάπου μόνος και να ανοίξεις μια επικοδομητική συζήτηση με τον εαυτό σου. Αυτό το έχω κι εγώ ανάγκη γενικά. Όλοι μας. Απλά η μοναξιά κάποιες φορές φοβίζει και δεν είναι μοναξιά. Εγώ δεν νιώθω μοναξιά. Αφού είσαι εδώ και μιλάμε τώρα, σημαίνει ότι. Μιλάμε όλο τον κόσμο γενικά. Και είμαι πάρα πολύ κοινωνικό άτομο. Απλά χρειάζεται ο χρόνος με τον εαυτό μας και σε περιβάλλοντα τα οποία θα σου δημιουργήσουν και νέα ερεθίσματα που θα διευρύνουν τη συνείδησή σου σαν μυαλό. Οπότε όσο πιο πολύ διευρύνεις αυτά που βλέπεις, τόσο διευρύνει και η συνείδησή σου. Εσύ πόσο καιρό κάνεις αυτή τη ζωή τώρα? Το ξεκίνησες μετά την καραντίνα ή και πιο. Τήρησα την καραντίνα. Μετά πήρα τη μοτοσυκλέτα μου. Λίγο η περιέργεια να γνωρίσω τον κόσμο. Λίγο τα ημερολόγια μοτοσυκλέτα του Ερνέστο Γκεβάρα. Με κάνανε να θέλω να σκοθώ να φύγω και να γνωρίσω τόπους. Είναι πολύ πιο εύκολο από ό,τι νομίζουν κάποιοι. Δεν χρειάζονται τόσα λεφτά, δεν υπάρχει ας πούμε φόβος. Και τι πιστεύεις ότι το κάνουν και άλλοι άνθρωποι? Δηλαδή γιατί ζούμε σε πόλεις, ειδικά στην Ελλάδα που ζούμε οι περισσότεροι στην Αθήνα ο περισσότερος πληθυσμός και δεν έχουμε επιλέξει καν τα πολύ όμορφα μέρη που έχουμε στην επαρχία. Α, και αυτό βέβαια είναι καλό για σένα, γιατί είναι, τα βρίσκεις και άδεια και δεν έχεις κανένα θέμα. Γενικά, όλοι καλοί χωράνε παντού, αλλά θα το πω, είναι και κάτι που με ρωτάνε στα live. Μου λένε αν ζούσαμε όλοι σαν και σένα και αυτά και έχουμε φύγει από τις σπηλές. Σαφώς έχουμε φύγει από τις σπηλές. Γιατί ζούμε στις πόλεις. Το ανθρώπινο όν ζει σε κοινωνίες και μέσα από τις κοινωνίες μπορεί να εξελίσσεται και να αναπαράγει το είδος του. Δεν μπορούμε να ζήσουμε απομονωμένοι σαν τους μοναχούς οπουδήποτε. Δεν κατηγορώ ή δεν βρίσκω κακό τους ανθρώπους να φτιάχνουν κοινωνίες και μεγάλα χωριά. Ας πούμε, μου πει για την Αθήνα, μια πόλη 5-6 εκατομμυρίων. Η Αθήνα, ας πούμε, μπροστά στο Τόκιο είναι χωριό. Αλλά είναι εντελώς φυσιολογικό να δημιουργούμε κοινωνίες και να ζούμε σε ομάδες. Έτσι επιβιώνουμε. Όποιος βγει από την κοινωνία και την ομάδα έχει πολύ μικρές πιθανότητες επιβίωσης. Είναι και έμφυτό μας να μην διαλέγουμε ένα διαφορετικό τρόπο ζωής, γιατί μας πάει κόντρα στην επιβίωσή μας. Εσύ με τη φύση, ρε παιδί μου, τη φύση δεν τη σεβόμαστε όσο χρειάζεται. Ας πούμε, για τις πυρκαγιές δεν κάνουμε όσα πράγματα χρειάζεται. Για να μην μπαίνουν. Γενικά και στο αστικό περιβάλλον, σε μια εθνική οδό, σε ένα πάρκινγκ, θα δεις σκουπίδια πεταμένα εκατοντάδες. Οι ίδιοι άνθρωποι, ας πούμε, που θα πετάξουν το σκουπίδι τους από το παράθυρο, οι ίδιοι άνθρωποι θα πετάξουν και τα σκουπίδια στο δάσος. Τώρα, όσον αφορά το σεβασμό στη φύση, είναι γενικότερα θέμα παιδείας. Δεν θέλει πολύ μυαλό να μην πετάξει ένα πλαστικό ποτήρι του καφέ μέσα στο δάσος. Χώρια την ρήπανση είναι και αντιαισθητικό, πώς να το πω. Ναι. Τώρα, όσον αφορά τις πυρκαγιές, τι ακριβώς με ρωτάς? Αν κάνουμε. Σαν κοινωνία και σαν άνθρωποι, αρκετά πράγματα για να προστατέψουμε τη φύση. Αυξανόμαστε σαν πληθυσμός. Άρα έχουμε μεγαλύτερες απαιτήσεις ενέργειας, τις οποίες προσπαθούμε να τις βρούμε από τους φυσικούς πόρους. Εκμεταλλευόμαστε δηλαδή το περιβάλλον και αφήνουμε το αποτύπωμά μας. Κάποια στιγμή αυτό δεν ξέρω πότε, θα φτάσει σε ένα σημείο. Θα γυρίσει μπούμεραγκ, δηλαδή. Θεωρώ το πλανήτη σαν ένα οργανισμό στο οποίο μπαίνει ένα τσιμπούρι μέσα και όταν αρχίσει απλά και σου πίνει το αίμα, θα κάνει ο πλανήτη ένα τάκ και θα μας πετάξει από πάνω του. Ναι, βασικά θα το δούμε και μόνοι μας. Το βλέπουμε ήδη, αρχίζει και συμβαίνει. Είναι σχετικό αυτό. Μπορεί εμείς το 2024-23 που είμαστε τώρα να βλέπουμε κάτι, φαντάζομαι ότι θα βλέπουν στο 3000. Καλά, στο 3000 θα είναι ήδη. Δεν το ξέρουμε. Δεν το ξέρουμε. Γενικά έχω μάθει να μην βαφτίζω ως καλά ή κακά κάποια πράγματα. Είναι και η φυσική ροή. Οπότε βλέπεις ότι αυτό συμβαίνει απλά. Όλα είναι ρευστά και όλα πάνε σε μια κατεύθυνση. Δεν μπορείς να την αλλάξεις την κατεύθυνση. Ειδικά τόσο εύκολα. Δεν... Εσύ δεν είσαι vegan. Όχι. Δεν ασπάζουμε ιδεολογίες και ιδέες. Σταθερό άκρο τοξικά. Ρε παιδί μου, τρως κρέας. Ναι, αν χρειαστεί, ναι. Αλλά λόγω διατροφικής συνείδησης ξέρω ότι το κρέας έχει συγκεκριμένη συχνότητα στη διατροφή του ανθρώπου. Και δεν είναι η ίδια η διατροφή ενός ανθρώπου που ζει στη Μεσόγειο με ενός ανθρώπου που ζει στην Ανταρκτική, ας πούμε. Αυτό χρειάζεται άλλα επίπεδα λίπους, τα οποία αν τα φάγω θα πάθω έμφραγμα. Ναι, το θέμα με τη διατροφή σε ένα πολύ καλό βίντεο που έχει φτιάξει ο Mad Scientist. Είναι όμως το κρέας καλύτερο για την υγεία μας. Εξηγεί τα πράγματα χωρίς, ας πούμε, συναισθηματισμούς ή μικροσυναισθηματισμούς. Εσύ τι διατροφή έχεις? Ξέρω ότι τους αρέσει πολύ το φακόριζο. Ωραίο φακόριζο. Το φακόριζο μου αρέσει
γιατί έχει πάρα πολύ καλό προφίλ αμινοξέων, δηλαδή πρωτεϊνών, τα οποία είναι αναγκαία για τη μυϊκή δόμηση. Περίγραψε μου, είσαι στο βουνό, πώς το φτιάχνεις αυτό το γεύμα? Κατσαρόλα, νερό, φωτιά, βράσιμο, ρίχνεις, περιμένεις περίπου 40 λεπτά. Δεν χρησιμοποιείς γκαζάκι? Χρησιμοποιώ γκαζάκι, αν και πολλές φορές με έχουν προδώσει τα καταστήματα που πουλάνε τα γκαζάκια, γιατί δεν έχουν το βιδό τον καζάκι που έχω εγώ. Τώρα φτιάχνω μια δικιά μου κατασκευή, την οποία θα είσαι εντελώς ανεξάρτητος από ενέργεια τύπου βενζίνης ή βουτανίου. Μόνο με τα ξύλα. Πώς θα είναι δηλαδή? Ένα μικρό μποξάκι αναδιπλούμενο, γιατί ως μοτοσυκλετιστής έχω μάθει ότι παίρνουμε μόνο τα απαραίτητα και με μικρό όγκο και με μικρό βάρος. Τώρα έχω στα σκαριά σχεδιάζω ένα τέτοιο κουτάκι, ας πούμε, να το πω έτσι. Θες να το πουλήσεις αυτό ή? Δεν έχω σκοπό μέσα από αυτό που κάνω να πουλήσω κάτι. Δηλαδή, αν θέλει κάποιος να με βοηθήσει, έχει τον τρόπο, θα τον βρει. Και όταν λέω να με βοηθήσει, δεν ζητάω ούτε δώρα από το TikTok. Μου λένε πάρα πολύ να σου δώσω λάδι, να σου δώσω φρούτα. Και τώρα που είμαστε εδώ, έχω τα σαμαρία της μηχανής γεμάτο τρόφιμα από ανθρώπους που με βρήκανε, ας πούμε, εδώ στην Αθήνα. Και έχω αφιερώσει και ένα highlight στο προφίλ μου στο Instagram, Γιώργος Γκριντέλας, για όσους δεν ξέρουν. Το I walk and I find food. Δηλαδή, περπατάω και βρίσκω φαγητό. Όταν το άκουσα πρώτη φορά από κάποιον πολύ καλό φίλο, τώρα λέω τι βλακίες μου λέει. Αλλά όντως διαπίστωσα ότι όσο περπατάς, βρίσκεις φαγητό. Έχω πει πως όσο περπατάς, βρίσκεις φαγητό. Μου έχει τύχει πολλές φορές να μην καταναλώσω το φαγητό που έχω μαζί μου από προσφορές ανθρώπων. Έλα να φάμε σπίτι, ξέρω εγώ. Έχω δύο σάντουιτς, πάρε το ένα. Έχω βρεθεί σε φάρα για να έχω κατασκηνώσει και μια γυναίκα, ας πούμε, να μου φέρνει κάθε μέρα μαγειρευτό φαγητό εκεί που ήμουνα. Συμβαίνει απίστευτα συχνά. Πιστεύω επειδή και αρέσει πολύ η ενέργεια που έχεις πέρα της προβολής από το TikTok. Και δεν έχει σχέση καθόλου με την προβολή από το TikTok. Μπράβο, ναι, κάποιος άνθρωπος που σε γνωρίζει, του αρέσει η ενέργειά σου. Υποθέτω ότι είναι αυτό που εσύ ονομάζεις ενέργεια ή όπως το ονομάζει ο καθένας. Αυτό που δίνεις στον άλλον, παίρνεις και ένα feedback. Εμάς πώς μας βλέπεις στην πόλη που γκρινιάζουμε? Γιατί εσύ λες προχωράς και βρίσκεις φαγητό. Εδώ πέρα που λέμε πόπο, ακρίβεινε το σούπερ μάρκετ. Όντως. Εσύ φαντάζομαι με πολύ λίγα χρήματα ή σχεδόν και μηδενικά πολλές φορές βγάζεις τη μέρα σου, τη βδομάδα σου. Όταν δεν μετακινούμε με τη μοτοσυκλέτα, δηλαδή να βάλουμε μέσα τα έξοδα μετακίνησης, βενζίνες κλπ., μπορεί να εκμηδενιστεί. Πόσα χαλάς το μήνα? Η τελευταία διαβίωση τώρα για τις μέρες που μιλάμε που ήμουν στο βουνό. Πόσες μέρες έμεινες στο βουνό αρχικά? 4 μέρες. Βγαίνει περίπου 1 με 1,5 άντε 2 ευρώ την ημέρα και μπορεί να εκμηδενιστεί κιόλας. Δηλαδή, αν τη μία μέρα ξοδέψεις 2 ευρώ σε φαγητό και την άλλη 0, ο μέσος όρος είναι 1. Οπότε στο περίπου. Γενικά έχω πράγματα μαζί μου τα οποία δεν χρειάζονται ψυγείο. Τύπου κρέα, τυριά που είναι πιο ακριβά. Και έχω μαζί μου όσπρια, τέτοια πράγματα. Ναι. Ή θα βρω, ξέρω εγώ, από κανένα μανάβικο της περιοχής, ντομάτες, ξέρω εγώ, αγκούρια. Και τα οποία με τον τρόπο που τα φτιάχνω μου αρέσουν πάρα πολύ. Γιατί τα φτιάχνεις εσύ αρχικά? Δεν είναι μόνο τα φτιάχνω εγώ. Έχω φτιάξει και φαγητά που είναι μπλε. Ναι, ρε παιδί μου, αλλά βάζεις το μεράκι σου και είναι άλλο τώρα να πας ένα fast foodάδικο και να φας ένα μπέργκερ και άλλο να πεις τη φωτιά σου, να βράσεις, να κάνεις. Δεν είναι μόνο κόψεις. Το fast foodάδικο. Είναι ότι αυτό που είπες εσύ, βάζεις το μεράκι σου, εγώ το λέω κάπως αλλιώς. Εγώ το λέω βάζεις ερωτισμό. Και δεν είναι ότι το λέω μόνο, γιατί σου έχω πει έχω φτιάξει και φαγητά αποτυχίες. Και όσες φορές έχω φτιάξει τις γεύσεις που τρώω έξω, δεν εννοώ fast foodάδικο ούτε καν σε εστιατόρια. Είναι και πολύ βαρετά, να σου πω την αλήθεια. Το μενού είναι ίδιο σε όλα. Το μενού το δικό μου δεν είναι ίδιο. Τελευταία φορά έφτιαξα μια μανιταρόσουπα με φρέσκα μανιτάρια που μάζεψα εκείνη την ώρα και μάλιστα έγινε και live στο TikTok. Του τρέχανε. Δεν είναι να σου πω κάτι. Είναι και δηλαδή ότι μάζεψε εσύ τα μανιτάρια. Εγώ το πήγα στο κόψιμο πριν. Ναι. Τα μάζεψε με τα χέρια σου. Ναι. Μύρισε εκείνη την ώρα πώ ήταν το μέρο και τα μανιτάρια ήταν φρέσκα, τα έκοψε. Το ότι τα βρήκε. Δηλαδή αυτό δίνει μια άλλη αξία στο φαγητό σου. Δίνει, αλλά επειδή εγώ το κάνω συχνά, την έχω προσπεράσει την αξία. Σου είναι καθημερινότητα. Ναι, μου είναι κάτι απλό. Και εδώ να πούμε την προσοχή με τα μανιτάρια. Ποιο μα ακούει τώρα. Τι... Ναι, μην πάει στο βουνό και αρχίσει και. Ναι, θέλουν προσοχή τα μανιτάρια. Θέλουν καλό τσεκάρισμα, να ξέρει. Δεν τρώσω ό,τι να είναι. Μπορεί να σου στοιχήσουν τη ζωή πολύ εύκολα. Εσύ νοικιάζει και μένει βασικά σε κάποιο μέρο. Εγώ μένω στην Πάτρα. Νοικιάζω ένα μικρό διαμέρισμα. Είναι και αυτό στα πλαίσια, ας πούμε, του να βρω τον εαυτό μου. Φαντάζομαι ότι το πρώτο πράγμα που έκανα όταν βρήκα αυτό το σπίτι ήταν να φτιάξω πρώτα τη βιβλιοθήκη μου. Και τα ημερολόγια του μοτοσυκλιστή είναι εμπλεσμένο από. Ναι, είναι ημερολόγια μοτοσυκλέτα, είναι του Ερνέστο Γκεβάρα. Έχουν εμπνευστεί πάρα πολλοί άνθρωποι από αυτό. Δεν είναι αντιγραφή. Είναι εγώ το κάνω με το δικό μου τρόπο. Ο Ερνέστο το κάνω με το δικό μου τρόπο. Και αυτή είναι η μαγεία. Όταν εμπνέει κάποιον, δεν τον αντιγράφει. Όταν σε εμπνέει κάποιο, δεν σημαίνει ότι τον αντιγράφει. Δεν υπάρχει παρθενογέννηση γενικά. Ναι. Ίσως αυτό για τον Ερνέστο να ήταν. Γιατί σ' αρέσει τόσο η μοτοσυκλέτα? Πίστεψε με, δεν είχα καμία επαφή με το δίκυκλο παρά μόνο με το ποδήλατο. Ήμουν ποδηλάτη για πάρα πολλά χρόνια. Κάνα ποδηλασία δρόμου. Δίπλωμα δεν είχα. Όταν πήγα να πάρω τη μηχανή μου, την παρήγγειλα, ήρθε και όταν πήγα στην αντιπροσωπεία, ρωτώ οι ταχύτητες πώς μπαίνουν. Μου λένε πλάκα μου κάνεις. Λέω όχι, δεν κάνω πλάκα. Πώς μπαίνουν ταχύτητες? Μου λέει πρώτη κάτω ή άλλες πάνω. Πήρε τη μηχανή και έφυγα. Μετά έβγαλα και το δίπλωμα με κομπλέ στα 32 μου, ας πούμε. Μέχρι τότε σε δίκυκλο δεν ήθελα να ανεβαίνω για πλάκα λόγω της επικινδυνότητας που έχει στον αστικό ιστό. Αυτό που λες ότι θες να κάνεις μια επικοινωνία με τον εαυτό σου, γιατί το έχεις ανάγκη? Πιστεύεις το έχεις περισσότερο από άλλους ανθρώπους? Δεν μπορώ να μπω σε μέτρα σύγκριση. Θα είναι εντελώς άτοπο και ούτε πρέπει να συγκρίνω.
δίνουμε. Είναι να πούμε ποιος την έχει μεγαλύτερη. Ο καθένας προσπαθεί να φτάσει στο επίπεδο του καλύτερου του εαυτού που μπορεί να φτάσει. Τώρα, όσον αφορά τη διαφορετικότητα που μου είπες, η διαφορετικότητα είναι πάρα πολύ όμορφο πράγμα. Το ότι εσύ και εγώ έχουμε διαφορετικό σωματότυπο, διαφορετικό τρόπο σκέψης, είναι κάτι μαγικό και οφείλουμε να το διαφυλάξουμε. Συνήθως η διαφορετικότητα τρομάζει. Μου γράφουν αρνητικά σχόλια, επειδή είμαι διαφορετικός. Ίσως τα μαλλιά μου, ίσως ο τρόπος που ζω. Και αυτό τρομάζει και δημιουργεί μια επιθετικότητα. Ευτυχώς δεν είναι τόσο έντονη. Και δεν είναι από μεγάλο κοινό, δηλαδή 95% άτομα είναι μια χαρά. Πιστεύω αυτός που δεν δέχεται τη διαφορετικότητα ουσιαστικά δεν δέχεται τον εαυτό του. Και σίγουρα έχει κάποιο εσωτερικό θέμα που προσπαθεί να εκτονώσει. Ναι, ίσως προσπαθεί με αυτόν τον τρόπο να εκτονώσει τα ιστορικά του θέματα στο διαφορετικό που βλέπει. Ή μπορεί να μη σέβεται κιόλας απλά και να. Είναι αλληλένδετα αυτά. Δηλαδή θα βγάλει, ας πούμε, τον κακό του εαυτό σε μένα που έχω τζίβες, που με θεωρεί άπλητο ή ότι έχω ψήρες. Τον ίδιο κακό εαυτό θα βγάλει σε έναν μετανάστη. Τον ίδιο κακό εαυτό θα βγάλει και στον Αντώνη που πήγε να μπει στο πλοίο και τον πετάξαν από κάτω. Είναι όλα θέμα σεβασμού. Γι' αυτό είπα στην αρχή ότι άξονας είναι ο άνθρωπος. Και αν θέλεις ακόμα καλύτερα άνθρωπος, και πρέπει να προσέξουμε και το παιδί. Τα παιδιά δηλαδή να βγουν από το στόχαστρο. Ότι κατηγορούμε, ας πούμε, τη νέα γενιά ότι. Όχι, όχι, όχι. Εννοώ ότι εάν θέλουμε να δομήσουμε μια κοινωνία πολύ πιο υγιής από ό,τι είναι τώρα, πρέπει η προσοχή μας να έρθει στα παιδιά. Στην εκπαίδευση, στα παιδιά, στο πώς μεγαλώνουν. Ακριβώς. Ναι. Στην οικογένεια και στα παιδιά. Εάν αποσταθρώσεις αυτό το κομμάτι, έχεις γκρεμίσει όλη την κοινωνία. Ιδεολογικά είσαι, ας πούμε, αναρχικός. Πώς το. Έτσι νομίζω, όχι. Για μένα οι ιδεολογίες είναι άκρο τοξικές. Δεν σ' αρέσουν ταμπέλες γενικότερα. Δεν είναι απλά θέμα ταμπέλας, είναι θέμα περιορισμού σκέψης. Γιατί οι περισσότεροι άνθρωποι που βάζουν μια ταμπέλα ακολουθούν αυτό που λέμε με παροπίδες, χωρίς να τους επιτρέπει η ιδεολογία να παρεκκλίνουν για καλό σκοπό. Είσαι σε μια κατεύθυνση και φοράς λίγο παροπίδες στα. Ναι, στα είναι αυτό πράγματα. Που λέμε μονόδρομος και δεν σε βλέπω να γυρίζεις πίσω. Οπότε έχεις όλα τα πράγματά σου σε ένα backpack, κάνεις τη μοτοσυκλέτα και πας. Τι έχει αυτό το backpack μέσα? Έχει τον υπνόσακο. Τη σκηνή. Δεν έχεις καν στρώμα. Εγώ, αν πάω για κάμπινγκ, θέλω και ένα στρώμα. Υπάρχει στρώμα, ναι. Που φουσκώνει με τρόμπα. Όχι, έχω ένα αναδιπλούμενο, θα το δείτε και στα βιντεάκια. Και τώρα τελευταία πήρα και ένα φουσκωτό που με το στόμα που φουσκώνει, δηλαδή με 5 φυσικές και κάνει πολύ καλή δουλειά. Θα το παρουσιάσω αυτό κάποια στιγμή. Το θέμα ύπνου είναι άνετο. Και όχι απλά άνετο. Κοιμάμαι πολύ πιο εύκολα έξω παρά στην πόλη και σε ένα, ας πούμε, δωμάτιο που είναι τέρμα ήσυχο. Καλά, ναι, αφού άμα πατήσεις sleep στο YouTube, θα σου βγάλει βροχή, ήχους της φύσης. Ειδικά όταν βρέχει μέσα στη σκηνή, είναι ωραία. Τώρα έχω μαζί μου το κασαρολάκι μου να μαγειρεύω, την εστία φωτιάς. Πες ότι βρέχει και δεν μπορείς να έχεις ξύλα κάπου. Πρέπει κάπως να μαγειρέψεις. Αποξηραμένα φρούτα συνήθως. Το τσεκούρι μου, το πριόνι, το φτιαράκι, τη λάμπα πετρελαίου όταν μπορώ την παίρνω. Έχεις και το πάνελ. Έχω και το ηλιακό πάνελ που φορτίζω τις συσκευές, γιατί με ρωτάνε συνέχεια πώς φορτίζεις, πώς βρίσκεις ενέργεια στο βουνό. Έχω ένα ηλιακό πάνελ με το οποίο φορτίζω τα power banks. Αρκετά αποδοτικό και βολεύει αυτό πάρα το πολύ. Δουλεύει δηλαδή αυτό το πάνελ. Αυτό, είναι έτσι... αυτό μου έχει ίσως στα χέρια. Αλλιώς δεν θα με βλέπατε live στα βουνά και στις παιδιάδες και στις παραλίες. Χωρίς αυτό. Και το χειμώνα δουλεύει. Με συννεφιά δουλεύει, αλλά όχι τόσο αποδετικά σαφώς. Άμα βρέχει τρεις μέρες είναι θέμα. Και τι αν κάνεις, κάτσε αμαλώεις. Θα έχεις το power bank σου, θα κάνεις λίγο οικονομία και θα βγει. Έχω δύο power bank. Έχω μια αυτονομία, ας πούμε, ανάλογα και τα live που κάνω. Αν κάνω live, έχω μια αυτονομία, ας πούμε, τρεις μέρες. Αν δεν κάνω, έχω 10 μέρες, ας πούμε. Μπορεί και παραπάνω. Αυτά τα 1-2 ευρώ που χρειάζεσαι τη μέρα. Πώς τα βγάζεις? Έχω τη δουλειά μου σαν αγρότης. Τώρα, δηλαδή, τα τελευταία 1,5-2 χρόνια έχω κάνει μια παύση. Δεν είναι ότι πιάσα την καλή και κάνω ζωάρα. Όπου πάω, κοιτάω να δουλεύω. Δηλαδή, έχω δουλέψει σε καντίνες, έχω δουλέψει σε αχυρόμπαλες, έχω δουλέψει σε εστιατόρια. Και το βρίσκεις εύκολο αυτό, να ξέρεις. Δηλαδή, αν κάνεις ένα μεροκάμα, το ξέρω εγώ, του στυλ 30 ευρώ. Εγώ με 30 ευρώ θα βγάλω αρκετές μέρες. Ειδικά αν δεν χρειάζεται να μετακινηθώ ή κάποιο ακτοπλοϊκό εισιτήριο. Βασικά, πιο πολύ μας τρώει η κατανάλωση παρά το ότι η ζωή είναι πολύ πιο απλή. Γιατί έχει τόση ανάγκη ο άνθρωπος να πάρει το καινούριο iPhone, να πάρει ένα νέο καναπέ, να πάρει. Πρώτα-πρώτα ξεκινήσουμε ότι ο καθένας κάνει τι θέλει. Και εγώ που το λέω, το λέω και ότι είναι αυτό μου. Ναι, γιατί... δηλαδή για μένα για να ασκήσει κριτική σε κάποιον που το κάνει αυτό είναι άτοπο. Από εκεί και πέρα είναι mindset. Αν προσπαθείς να πραγματοθείς μέσα από την ύλη, εντάξει, κάντο. Απλά εγώ προσωπικά το βρίσκω ανούσιο. Θεωρώ ότι η ουσία είναι κάπου πολύ πιο πέρα. Και όπως είπε και ο Επίκουρος, ο οποίος δεν μπορεί να περάσει καλά με τα πολλά, δεν μπορεί ούτε με τα λίγα. Αν ψάχνεις δηλαδή ικανοποίηση στην ύλη, για μένα προσωπικά, χωρίς να θέλω να κρίνω, πιστεύω ότι κάπου το χάνεις το νόημα. Απλά συνήθως. Λέμε ότι άμα βγάλω περισσότερα λεφτά θα είμαι πιο χαρούμενος. Δεν θα είσαι. Γιατί αν ήταν έτσι, δεν θα υπήρχαν, ας πούμε, ποσοστά κατάθλιψης ψυχικών ασθενειών σε ανθρώπους που έχουν μεγάλη οικονομική επιφάνεια. Δεν υπάρχουν εξαιρέσεις. Αν ήταν έτσι, όλοι οι πλούσιοι άνθρωποι θα ήταν ευτυχισμένοι, θα είχαν λύσει όλα τα προβλήματά τους. Αλλά δεν είναι έτσι. Εγώ, ας πούμε, μέσα από το TikTok και το χρόνο που μου δίνει το TikTok, δίνω και καλά, γιατί ποτέ μου δεν δίνω συμβουλές. Παρουσιάζω, ας πούμε, έναν τρόπο μέσα από τη χιουμοριστική οδό, πάρ' το πώς θες, να δείξω πώς μπορείς να ζήσεις με
λιγότερα. Ποιος ο λόγος να αγοράζεις φαγητό ενώ μπορείς να το βρεις και δωρεάν? Ο καθένας, ανάλογα με τον τρόπο τον οποίο σκέφτεται, θα βάλει και τα δικά του συμπεράσματα. Αλλά θέλω να σταθώ σε ένα συγκεκριμένο συμπέρασμα. Ας πούμε, μπαίνουν και λένε, μου γράφουν ότι αντί, ας πούμε, να επαναστατήσουμε στην ανέχεια που υπάρχει, ας πούμε, στο δυτικό πολιτισμό και, ας πούμε, στην Ελλάδα, γιατί εδώ ζούμε, εδώ ξέρουμε τι γίνεται, όπως είπες και πριν, να κρυβάνε το σούπερ μάρκετ, μου λέει κάποιος, αντί να δείξει, μου λέει, τον τρόπο επανάστασης σε αυτό, μας δείχνει τρόπους έτσι ώστε να συνηθίσουμε με αυτό που είμαστε. Είναι κάτι εντελώς διαφορετικό. Προσπαθούν να προσεγγίζουν το θέμα πολιτικά και όχι φιλοσοφικά. Πολλοί θέλουν να μου βάλουν ταμπέλα. Δεν νομίζω ότι έχω κάνει τη χάρη σε κανέναν. Δηλαδή, επειδή έχω τζίβες και κάνω κάμπινγκ, νομίζουν ότι είμαι αριστερός, νομίζουν ότι είμαι vegetarian, νομίζουν ότι πιστεύω στο σύμπαν. Και όταν δουν ότι ο Γκριντέλας δεν μπαίνει σε καλούπι, αποστασιοποιούνται. Περιμένουν κάτι άλλο από μένα. Τι σ' αρέσει να διαβάζεις? Μ' αρέσουν βιογραφίες ανθρώπων σημαντικών, πάρα πολύ ψυχολογία σχέσεων. Οι ανθρώπινες σχέσεις, δηλαδή γιατί ο άνθρωπος λειτουργεί όπως λειτουργεί όταν είναι σε μία σχέση, ας πούμε. Μυθιστορήματα λιγότερο, αλλά και αυτά. Αυτοβελτίωση, επιστημονικά. Στο σχολείο σου είναι καλός μαθητής? Στο σχολείο ήμουν μαθητής μέτριος και όταν ήθελα άριστος. Όταν ήθελα, ενώ στα πράγματα που με ενδιέφεραν, ας πούμε, βιολογία ή κοινωνιολογία, εκεί αρίστευα, ας πούμε. Και από τα πρόσωπα που σου τις βιογραφίες, ποιες είναι οι αγαπημένες σου? Νίτσε, Γκεβάρα, διαβάζω βιβλία του Ντόκινς, βιβλία του Ματέου Ιωσαφά, του Δημήτρη Καραγιάννη και άλλους, Ντοστογεύσκη, ας πούμε. Ταινίες βλέπεις? Έβλεπα. Το Into the Wild φαντάζομαι το έχεις δει. Έχω ταυτιστεί κάποιες φορές με τον συγκεκριμένο πρωταγωνιστή. Αυτή ήταν αληθινή ιστορία, νομίζω, έτσι. Ναι. Απλά πήγε κατευθείαν στα βαθιά και το πλήρωσε με τη ζωή του. Αυτή την μου ήρθε στο μυαλό όταν είπες ότι εγώ δεν φοβάμαι. Δεν φοβάμαι, τι να φοβηθώ. Συναντώ άτομα στον δρόμο τα οποία θέλουν να μου μιλήσουν. Έχω βρει ανθρώπους που αντιμετωπίζουν προβλήματα, ας πούμε, οικογενειακά, ψυχολογικά κλπ. Ανθρώπους που το φεύγουν από το σπίτι και μου λένε θέλω να κάνω αυτό που κάνεις. Κάποιοι μου λένε φοβάμαι. Εδώ η απάντηση και για το πώς πέθανε ο πρωταγωνιστής στην ταινία που αναφέρεις είναι ότι δεν πρέπει να φοβάσαι, αλλά πρέπει να είσαι προσεκτικός. Και δεν χρειάζεται να βιάζεσαι. Δηλαδή, βήμα-βήμα. Φαντάζομαι και εσύ την πρώτη φορά δεν πήγες να κατασκηνώσεις 10 μέρες στο πιο δύσκολο βουνό. Σαφώς, εγώ ξεκίνησα με οργανωμένο κάμπινγκ. Μετά έκανα ελεύθερο κάμπινγκ. Μετά είδα ανθρώπους που μένανε έξω από τη σκηνή στο χώμα που λέμε με ένα στρωματάκι και λέγα πώς το κάνουν αυτό. Μετά το έκανα και εγώ και δεν ήθελα να μπω στη σκηνή. Ναι, ξεκινά σιγά-σιγά. Να σε ρωτήσω κάτι. Ας πούμε, με το λύκο ναι, δεν φοβάσαι, καθόλου. Αλλά ξέρεις πώς να το αντιμετωπίσεις. Ξέρεις τι, ξέρω ότι ο λύκος δεν θα επιτεθεί εύκολα. Δεν κινδυνεύσει από λύκο. Θα κινδυνεύσει από αρκούδα, εάν, ας πούμε, έχει τα μικρά της και νιώσει επιλυκή, ναι, είναι πρόβλημα. Νομίζω κιόλας οι λύκοι, κάποιοι λύκοι έγιναν σκύλοι επειδή τους κάπως τους άρεσε ο άνθρωπος και θέλανε να την παρέλθουν. Γενικά ο σκύλος προέρχεται ναι, από την, ναι, από την οικογένεια των λύκων. Ξημερώθηκε, ναι. Τώρα δεν ξέρω πώς έσπασε το DNA στην πορεία τα είδη. Κοίτα, από ό,τι έχω δει είναι ότι κάποιοι λύκοι πήγαιναν κοντά επειδή μου άφηναν οι άνθρωποι κάποιο φαγητό και όλο και πλησίαζαν και αποτύχει δηλαδή. Μετά έτσι σταδιακά κάποιο μικρό, το μεγάλο σαν άνθρωποι φαντάζομαι, δηλαδή έγινε. Είπες μεγάλη κουβέντα εδώ, δεν ξέρω αν το κατάλαβες. Είπες αποτύχει. Αποτύχει, άφηνα ρε παιδί μου φαγητό και το βρίσκει ο λύκος. Δηλαδή ότι δεν μπορεί να μην έγινε και επίτηδες. Ότι... Σαφώς και δεν έγινε επίτηδες, σαφώς. Δεν υπάρχει κάποιο σκοπός. Εσύ πιστεύεις και ότι κάποια πράγματα μπορεί να είναι τυχαία και είναι οκ. Okay. Δεν χρειάζεται όλα να τα προβλέψουμε, να τα βάλουμε σε κουτιά. Να τα... Η τάση του ανθρώπου είναι να τα βαφτίζει μη τυχαία και να προσδίδει νόημα εκεί που δεν υπάρχει για να ικανοποιήσει το εγώ. Όπως και στις σχολές σκηνοθεσίας λένε τι εννοούσε ο σκηνοθέτης με αυτό, με εκείνο, με το άλλο και βγαίνει ο σκηνοθέτης και λέει παιδιά, εγώ άλλο έτσι μου ήρθε και το έκανα. Ή με την Ιλιάδα και την Οδύσσια στο σχολείο που όλο βγάζουμε νοήματα ότι εννοούσε αυτό. Βγάζουμε εμείς την ερμηνεία. Δεν είναι ότι... Ξέρεις γιατί. Δεν θέλουμε να υπάρχουν άγονες στις πτυχές στον εγκέφαλό μας. Θα προσπαθήσουμε να εξηγήσουμε το οτιδήποτε και να δώσουμε ένα νόημα εκεί που μπορεί να μην υπάρχει καν. Γι' αυτό και πολλοί άνθρωποι πιστεύουν στην επίπεδη γη, για παράδειγμα. Και σε αυτό είναι άλλο κομμάτι. Γενικά η θεωρία συνωμοσίας. Γιατί ας πούμε η επίπεδη γη είναι μια θεωρία συνωμοσίας. Έχει βάση την ανθρώπινη εξέλιξη. Δηλαδή εμείς εδώ είμαστε στη ζωή. Επειδή οι πρόγονοί μας είχαν δηλαδή αυτό, ας πούμε, σε εισαγωγικά το μικρόβιο της θεωρίας συνωμοσίας. Δηλαδή ήταν επιφυλακτικοί και απέφευγαν πράγματα, βαφτίζανε το οτιδήποτε κίνδυνο. Ένας θάμνος που κουνιέται χωρίς να ξέρει τι έχει πίσω. Κάποιος που είχε. Μπορεί να λέει ότι ο Θεός του ανέμου. Ναι, τον και έφευγε. Αν ήταν ένα άγριο θηρίο, δεν θα τον έτρωγε. Ενώ αυτός που δεν πίστευε σε κάποια απειλή ή κάτι άλλο, έμενε και τρωγόταν από το άγριο θηρίο. Αλλά είναι εντελώς διαφορετικό αυτό που μου πες για το flat earth με αυτό που σου είπα. Δεν είναι ότι προσπαθούμε να εξηγήσουμε κάτι το οποίο μπορεί να μας βγάζει νόημα διαφορετικά. Θέλουμε να δώσουμε νόημα στο οτιδήποτε. Ναι, αυτό. Από το σχήμα των αστεριών στον ουρανό, θέλουμε οπωσδήποτε όλα να συνδέονται με κάποιο τρόπο με τον εαυτό μας. Οπότε εδώ υπάρχει εγωκεντρισμός. Εντάξει, παρόλα αυτά είναι ενδιαφέρον το πόσες γνώσεις έχουμε αποκτήσει επειδή θέλουμε να εξηγήσουμε τα πράγματα. Δηλαδή... Σαφώς, αλλά έχει μεγάλη διαφορά, ας πούμε, η αστρολογία την αστρονομία. Η αστρονομία και γενικά οι θετικές επιστήμες βάζουν το εγώ στην άκρη. Εσύ πώς το βλέπεις? Σ' αρέσει η επιστημονική εξέλιξη αυτή της αστρονομίας, για παράδειγμα? Το να καταλάβουμε επιτέλους πώς δημιουργηθήκαμε είναι κάτι και που αυτό εντάσσεται στο ότι ο άνθρωπος δεν θέλει να έχει άγνωστες πτυχές. Τώρα το που έχουμε φτάσει τεχνολογικά και που θα φτάσουμε, θα πάει μόνο του. Γενικά είμαι υπέρ της χρήσης τεχνολογίας. Αλλήμονω. Δηλαδή με ρωτάνε, είσαι στο βουνό και έχεις κινητό?
να έχω κινητό. Γιατί έχω και GPS, έχω και υψόμετρο, έχω και κλίση για ώρα ανάγκης, έχω και φωτογραφία, έχω και βίντεο. Δηλαδή, κάποιοι, ας πούμε, σε αυτό που λέγαμε πριν, προσπαθούν να με βάλουν σε ένα καλούπι ότι επειδή είμαι στο βουνό και στη φύση, δεν θα πρέπει να έχω κινητό και να χρησιμοποιώ ίντερνετ. Είσαι ένας σύγχρονος άνθρωπος που του αρέσει η φύση. Είναι τόσο απλό. Ναι. Ας πούμε, video games έχεις παίξει, παίζεις, αρέσει. Παλιότερα ναι, έπαιζα. Ποια είναι τα αγαπημένα σου? Συνήθως κολλάω με ένα. Όταν λέω κολλάω, δεν είναι ότι κολλάω, παίζω με τις ώρες. Διαλέγω ένα. Τα τελευταία χρόνια έπαιζα World of Tanks. Μ' αρέσουν τα παιχνίδια που είναι θεωρία λήψη αποφάσεων. Δηλαδή να πάρεις την πιο σωστή απόφαση το πιο σύντομο χρόνο και να δράσεις. Το θεωρώ ένα challenge αυτό. Και ειδικά το να αλληλεπιδράς με άλλους ανθρώπους. Έχεις σπουδάσει? Μηχανολόγος, τα ΤΕΙ Πάτρας. Από αυτό που είπες, κατάλαβα ότι κάτι θα έχεις σπουδάσει. Δεν μπορεί να το λες έτσι. Δεν είναι ανάγκη, όχι. Δεν. Είμαστε σε εποχή πληροφορίας. Πιστεύω ότι αν ασχοληθείς, μαθαίνεις πράγματα. Το θέμα είναι, ας πούμε, και μια σχολή σου δίνει όχι τόσο την πληροφορία, αλλά τον τρόπο και το κίνητρο να ψάξει αυτό με αυτόν τον τρόπο. Κοίταξε, γενικά θεωρώ ότι η τριτοβάθμια εκπαίδευση, και ειδικά στις θετικές επιστήμες, αλλά και στις θεωρητικές, πάρα πολύ σημαντική. Δεν είναι τόσο η γνώση ή η πληροφορία που θα πάρεις από εκεί, όσο ο τρόπος σκέψης που αποκτάς από εκεί. Κράτη, ας πούμε, που έχουν υψηλό επίπεδο μόρφωσης, που οι πολίτες έχουν υψηλό επίπεδο μόρφωσης, αποκτούν και διαφορετική συμπεριφορά σε καταστάσεις όπως πανδημίες. Έχουν τελείως άλλη αντιμετώπιση. Μπορεί, ας πούμε, να μην πάνε για θεραπεία στο μάκι που έχει το μαγειοβότανο στο Παγκράτη, ναι, και να πάνε σε έναν επιστήμονα. Ναι. Σε έναν γιατρό. Οποίος... Ειδικό, ναι. Εσένα, ποιοι είναι οι στόχοι σου, τα πράγματα που θες να κάνεις και δεν τα έχεις καταφέρει, που θα ήθελες να τα κάνεις? Μπορεί να ακουστεί περίεργο, αλλά στα 34 μου έχω κάνει όλα όσα ήθελα εγώ να κάνω και όχι όσα θέλαν οι άλλοι να θέλω να κάνω. Εμένα το τελευταίο πράγμα που μου έχει μείνει σαν άνθρωπος είναι να ταξιδέψω τον κόσμο, να συναντήσω κουλτούρες, να συναντήσω ανθρώπους, να διευρύνω τη συνείδησή μου και να δω όλο αυτό το κομματάκι, το στρογγυλό της σφαίρα που λέγεται πλάνη της Γη, πριν φύγω. Πολύ μελοδραματικό το έκανες. Όχι, καθόλου. Πριν φύγω. Γιατί νομίζω ότι ο άνθρωπος πάντα θέλει πράγματα. Αν και αυτό που περιέγραψες τώρα είναι μια διαδικασία που μπορεί να σου κρατήσει και 10 και 15 και 25 χρόνια. Τόσο είναι εντάξει, πώς θα ζήσω. Μπορεί να ζήσει μέχρι τα 90%. Δεν ξέρω. Αν κάνω αυτά που θέλω, ικανοποιούμε αυτά. Σου είπα ξανά, τα πράγματα γενικά στη ζωή μου, ας πούμε, με ρωτήσαν αν είναι περήφανοι οι γονείς μου. Εννοούσαν, ας πούμε, την τωρινή εντός εισαγωγικών δημοσιότητα που έχει προκύψει γύρω από το όνομά μου. Όχι. Δεν είναι ότι δεν είναι περήφανοι. Οι γονείς μου είναι περήφανοι για τα πράγματα που έχω καταφέρει. Μόνος μου. Προέρχομαι από εργατική τάξη. Δεν είμαι πλούσιοπαιδό, όπως θέλουν να λένε μελικοί. Ούτε χίπης, ούτε φασαίος. Ούτε τρώω τα λεφτά τον πατέρα μου. Έχω ξεκινήσει από το μηδέν. Και όσοι μας βλέπουν τώρα και με ξέρουν από μικρό παιδί και οι φίλοι μου ξέρουν από πού έχω ξεκινήσει, ξέρουν όλες τις θυσίες που έχω κάνει. Αυτό που με εντυπωσιάζει είναι ότι αυτό που έχεις καταφέρει είναι να αναπτύξεις τον εαυτό σου. Το ότι ξέρεις όταν βρεθείς στο βουνό τι να κάνεις. Δηλαδή έχεις γνώσεις, εμπειρία. Δηλαδή εγώ δεν θα μπορούσα να ζήσω 7 μέρες στη φύση. Έχεις skills τα οποία είναι χρήσιμα. Γενικά τα skills. Ξασκείς. Και μην ξεχνάς το γυράσκο άιδι δασκόμενος. Οπότε, όσο αλληλεπιδράς με κάτι και εσύ με αυτό που κάνεις, δεν είσαι στο ίδιο επίπεδο από όταν ξεκίνησες. Σίγουρα, ναι. Οπότε, και εσύ, αν βρεθείς στην παρούσα φάση, σιγά-σιγά θα αποκτάς τα skills. Δεν γεννιόμαστε και ξέρουμε τα πάντα. Και δεν θεωρώ τον εαυτό μου γκουρού στην επιβίωση ή στο κάτι άλλο. Δηλαδή, μου λένε δώσιμα συμβουλές. Δεν νομίζω ότι είμαι ο άνθρωπος που έχει, ας πούμε, το μικρόβιο του καθηγητή να σου μάθει κάτι. Και εγώ ακόμα μαθαίνω. Και άλλοι μαθαίνουν από μένα. Τώρα, όσον αφορά το κομμάτι που είπες για την εξέλιξη του εαυτού, τι εννοούς? Να εξέλιξω τον εαυτό μου ως προς τα skills. Και στο πνευματικό επίπεδο και στα. Πάνε πακέτο. Είναι το νους υγιής, εν σώματι, υγιές. Ναι. Δηλαδή, μπορεί να εξασκείς την ψυχή και το πνεύμα, αλλά θες ταυτόχρονα και το σώμα. Γυμνάζεσαι κιόλας. Ναι. Κάνεις ασκήσεις, κάνεις. Δεν μου λένε λοιπόν γυμναστήριο κλπ. Αλλά ναι. Όχι. Κάμψεις, σανίδες, μονόζυγα. Δηλαδή, σ' αρέσει να κολυμπάς, για παράδειγμα. Ναι, μ' αρέσει πάρα πολύ, αν και ψιλοβαριέμαι γιατί κάνει κρύο στη θάλασσα. Δεν έχεις και λίπος. Δηλαδή, και εγώ όταν ήμουν 18 ήμουν πετσί και εγώ γαλό, δεν μπορούσα κρύωνε πάρα πολύ. Δηλαδή, με την πετσέτα ήμουν έτσι, που όπως σκουπιστό όταν έβγαινα. Τώρα που έχω αποκτήσει λίπος. Είδες λοιπόν ότι αν βρεθούμε στο κρύο, εσύ μπορεί να επιβιώσεις πιο εύκολα από εμένα. Δεν νομίζω. Γιατί είναι και το μυαλό που φοβάται και θα αντέξεις περισσότερο από μένα. Δεν το πιστεύω, αλλά εντάξει. Αυτό που λες με τα ταξίδια, θα σου άρεσε να κάνεις και μια ταξιδιωτική εκπομπή? Εγώ θα σε έβλεπα πολύ σε ένα τέτοιο project. Επειδή ήδη κάνω ντοκιμαντέρ από μόνος μου, δικιάς μου παραγωγής, που αφορά τα κύθυρα. Δεν έχει ροή τίποτα στα κύθυρα. Επειδή έχω έρωτα με τα κύθυρα, αποφάσισα να κάνω το πρώτο μου ντοκιμαντέρ με ειδικά μου έξοδα, ας πούμε, one man filming. Είσαι παρουσιαστής εκεί? Όχι, όχι, απλά συνεντεύξεις, πλάνα και ενδιαφέροντα πράγματα πιστεύω που μου δίνουν το συνέστημα το οποίο θέλω για τη συγκεκριμένη περιοχή. Τώρα, αν με βλέπεις εκπομπή, κοίταξε, θα έλεγα ναι με τους δικούς μου όρους. Θα έλεγα να κάνω το ημερολόγιο μοτοσυκλέτας, αυτό το trip with me που λέω εγώ. Έχει πίσω ένα background πολύ μεγαλύτερο από ότι είναι μία λέξη. Με το δικό μου τρόπο να παρουσιάσω αυτό το οποίο εγώ θέλω. Δεν νομίζω να πάει καλά γιατί δεν είμαι και τόσο εμπορικός. Γιατί να μην πάει, αφού το TikTok σου πάει τόσο καλά, υπάρχει. Δεν είμαι TikTok.
Τζόκερ. Το καταλαβαίνω γιατί το βλέπω τα μηνύματα και την αλληλεπίδραση του κόσμου. Καλώς ή κακώς τα νούμερα σου δείχνουν και τι γίνεται. Εγώ, ας πούμε, δεν έχω σκοπό να βάζω 1-2-3 βίντεο την ημέρα ή τη βδομάδα ή το μήνα. Θα κάνω βίντεο όποτε μου ήρθε έμπνευση. Δεν έχω σκοπό να μείνω επίκαιρο στο TikTok βγάζοντας βίντεο από το πουθενά και να το τραβάω από τα μαλλιά. Μπορεί κάποια στιγμή αυτό που κάνω, κάθε φορά στα live μου λέω ότι είναι ίσως και το τελευταίο live που μπορεί να δείτε. Μπορεί να φύγω να πέρασω σύνορα και να μην έχω σήμα. Δεν ξέρω πότε θα με ξαναδεί ο κόσμος, ας πούμε. Πότε θα αλληλεπιδράσουμε τον κόσμο. Και δεύτερον, τα βίντεο, εγώ κάνω ένα συγκεκριμένο πράγμα. Έχει, ας πούμε, ένα εύρος αυτό το πράγμα που κάνω, αλλά κάποια στιγμή πιστεύω ότι θα τελειώσουν οι ιδέες. Άμα κάνεις και τα ταξίδια που θέλεις. Μετά ξεφεύγει πολύ, μετά δεν τελειώνει. Ναι, αυτό. Μετά δεν μας φτάνει μια ζωή, όχι. Γι' αυτό σου ανέφερα για την εκπομπή με βάση και το ότι θες να ταξιδέψεις και τον κόσμο. Κοίταξε, μου έχουν προτείνει ήδη εκπομπή. Είπα όχι, επειδή με θέλαν, ας πούμε, μια μισή ώρα τη βδομάδα εκεί και εγώ δεν μπορώ να περιοριστώ έτσι. Σε πάνελ σε θέλανε δηλαδή ή έξω στο, στη φύση. Με θέλανε και στα δύο, απλά δεν μπορώ εγώ να σκέφτομαι ότι έχω εκπομπή, δεν με νοιάζει. Να κάτσω μια μισή ώρα να πω ότι εγώ θέλω, είμαι πολύ πιο ελεύθερος άνθρωπος, μόνο να σου το πω. Δεν μπορώ αυτό που κάνω, που μου άγει την ψυχή μου, να το βάλω μέσα σε όρια τηλεοπτικού χρόνου και πίεση τηλεοπτικού χρόνου, γιατί πρέπει να βγει μια εκπομπή τότε. Εδώ θα το κάνω με το TikTok από μόνος μου, δεν με νοιάζει, και το ντοκιμαντέρ που κάνω στα κύθυρα. Το τρέχω από την άνοιξη και πάει σιγά σιγά. Είσαι υπέρ τη συντροφικότητα με άλλον άνθρωπο, με γάμο, παιδιά. Ποια είναι η φιλοσοφία σου για αυτό το. Σαφώς είναι κάτι πάρα πολύ όμορφο. Απλά πρέπει να γίνει με τον κατάλληλο άνθρωπο. Γιατί μετά και εσύ χάνεις τον χρόνο σου και αν αποκτήσεις και τέκνα, το πληρώνουν αυτά. Και δεν μιλάω τώρα για καταστάσεις, ας πούμε, βίαση ή κάτι άλλο. Ακόμα και ο χωρισμός είναι ένα τραύμα, το οποίο μένει και τα ακολουθεί και στην ενήλικη ζωή τους με τις σχέσεις που θα κάνουν. Εσύ το θέλεις πάντως γενικότερα, αν τύχει κιόλας. Εγώ δεν επιδιώκω κάτι. Θεωρώ, ας πούμε, ότι τα παιδιά είναι καρπούς αγάπης μεταξύ δύο ανθρώπων. Δεν είναι μια πραγμάτωση του εγώ μας. Να πω ότι έφτασα 35-40 και πρέπει να κάνω παιδί επειδή με πιέζουν οι δικοί μου, οι γονείς μου, επειδή βλέπω τις φίλες μου, τους φίλους μου με κάνουν παιδιά. Ό,τι θέλω να κάνω, έλα εδώ. Θέλω να κάνουμε και ιδίως. Παντρευτούμε να κάνουμε παιδιά, ας ναι, πούμε. Ή αυτό, θέλω ναι. Μόνο εγώ, δεν θέλει άλλοι. Τι, μόνο που θα κάνω τα παιδιά. Αυτή η συνειδητότητα στις ανθρώπινες σχέσεις για την απόκτηση παιδιών είναι πάρα πολύ σημαντική και για την κοινωνία που έλεγα μετά. Δεν είναι τυχαίο που ο Ματθαίος Ιωσαφάτ λέει ότι το 85% των γάμων είναι δυστυχισμένοι. Ένα, ας πούμε, 10% το παλεύει και ένα 5% είναι πραγματικά ευτυχισμένοι μέσα σε ένα γάμο. Δεν είμαι κατά τη συντροφικότητα ή του γάμου. Σαφώς και όχι. Δεν χρειάζεται να προκύψει για όλους. Όσοι ζουν το αίσθημα της οικογένειας, του να έχει, ξέρω εγώ, 1-2-3 παιδιά, άνθρωποι που όταν κάνουν παιδιά, η ζωή τους άλλαξε και έχουν αφοσιωθεί στο να μεγαλώσουν τα παιδιά για να βγουν, ας πούμε, αυτό που λέμε σωστοί άνθρωποι στην κοινωνία. Τους βλέπεις με ένα χαμόγελο, έχουν ένα κίνητρο να ζουν και ένα πολύ όμορφο κίνητρο. Αν μεγαλώσει ένα πιτσιρίκι τώρα από μικρούλι μέχρι να το δεις, ξέρω εγώ, μεγάλο, είναι πάρα πολύ όμορφο πράγμα. Ξέρεις τι θέλω να μου πεις. Παρακαλώ. Μια, την πιο δύσκολη κατάσταση που έχει ζήσει στο βουνό, έξω, στη θάλασσα. Ήμουνα με μια κοπέλα σε ένα φαράγγι στην Πελοπόννησο. Νύχτωνε και αποφασίσαμε να μπούμε μέσα στο φαράγγι γιατί είχα περιέργεια. Το φαράγγι οδηγούσε σε μια σπηλιά η οποία η σπηλιά είχε ένα στένομα στο οποίο περνούσες μόνο κολυμπώντας. Σε ένα πλάτος από εκεί που ήταν 3 μέτρα, 4 γινόταν 1 μέτρο. Οπότε αποφάσισα να περάσω. Πέρασε και η κοπέλα. Μαζί μας ήταν τυχαία και ένα ζευγάρι Ρώσων. Εγώ πήγα μπροστά, πέρασα πρώτος. Ωραία, να σου πω τι έγινε μετά. Να μου πεις να τα λέω καλά. Πες. Πήγατε και δεν μπορούσατε να γυρίσετε. Ακριβώς. Γιατί η ορμή του ποταμού στο στένομα ήταν αρκετή. Εγώ βέβαια πήγα την πρώτη φορά, γύρισα πίσω, είδα ότι μπορούσα να γυρίσω. Όμως δεν υπολόγισα καλά ότι και οι άλλοι δεν μπορούν να γυρίσουν. Μου είχε τύχει εκεί που είμαι μια μέρα πριν να ακούσω ομιλίες κοντά μου, το οποίο πιθανολογώ ήταν χρυσοθύρες. Νομίζω ότι αυτό είναι χρυσό. Μακάρι να ήταν χρυσό. Οι οποίοι δεν περίμεναν να με βρούνε σε εκείνη τη μεριά του βουνού και ούτε εγώ περίμενα να τους βρω. Χρυσοθύρες, δηλαδή τι άνθρωποι που έψαχναν. Άνθρωποι που ψάχνουν το βράδυ με μηχανήματα χρυσού για χρυσό και λίρες, ας πούμε, από το Β' Παγκόσμιο Πόλεμο. Και άκουσες δηλαδή στον ύπνο σου. Όχι, in live έκανα στο TikTok. Έσβησα τη φωτιά, έκλεισα τα φώτα, είπα ένα καληνύχτα γρήγορα. Έσβησα τα πάντα γύρω μου και περίμενα να δω από πού έρχεται αυτή η ομιλία. Βέβαια αυτοί με ακούσανε και αποσύρθηκαν αθόρυβα χωρίς φως ξανά πίσω από εκεί που ήρθανε. Πιστεύω ότι θέλανε να σε κλέψουνε. Όχι, απλά συναντηθήκαμε στο λάθος τόπο τη λάθος στιγμή. Χωρίς έκτροπα. Γιατί και οι δύο θέλανε την ηρεμία τους, δεν θέλανε να τα πούνε. Ναι, είναι παράνομοι, ας πούμε. Οι χρυσοθύρια πάνε βράδυ, πάνε σε παράνομοι. Δεν ξέρω ακριβώς αν είναι παράνομοι νομοθετικά. Η κατασκήνωση στη φύση είναι παράνομη όμως. Είναι απαγορευμένη. Επιτρέπεται μόνο, ας πούμε, σε κάποια μουσικά φεστιβάλ, στους προσκόπους αν δώσει άδεια το δασαρχείο και σε κάποιες συγκεκριμένες περιπτώσεις. Γενικά το ελεύθερο κάμπινγκ στην Ελλάδα απαγορεύεται και τιμωρείται με πρόστιμο που ξεκινάει από 300 ευρώ. Δεν έχεις εσύ κανένα θέμα με τον νόμο. Στα μέρη τα οποία πάω, υπάρχω μόνο εγώ και τα σύννεφα, ας πούμε. Δεν ενοχλείς κανέναν. Δεν πάω σε μέρη που μπορεί να έρθει κάποιος εύκολα. Με εξαίρεση την Ελέα που σε μισή ώρα έφαγα 3 αστυνομικά μπλόκα. Η ιστορία εδώ είναι ότι οι αστυνομικοί που με σταματήσανε με έχουν βρει και στο TikTok και στο Instagram. Μου λένε για τη φάση, ξέρω εγώ, σε πάμε πολύ κι αυτά. Την αστυνομία τη συμπαθείς. Ό,τι είναι ο ηλεκτρολόγος, ο γιατρός και ο αστυνομικός, έτσι είναι. Απλά το αστυνομικό σώμα έχει, ας πούμε,
μοιραία ένα βαθμό εξουσίας παραπάνω από τους υπόλοιπους. Κάποιοι την καταχράζονται, κάποιοι όχι. Αυτό είναι το κόμμα, την καταχράζεσαι. Να μην καταλαβαίνεις ότι είναι λειτουργήμα αυτό, ότι κάνεις κάποια δουλειά. Είναι θέμα ανθρώπου μετά. Ο ίδιος άνθρωπος που θα καταχραστεί την εξουσία την αστυνομική είναι ο ίδιος άνθρωπος γιατρός που θα ζητήσει φακελάκι από έναν άνθρωπο που μένει στο ενίκιο. Γι' αυτό σου λέω, δεν θέλω να μπαίνω σε καλούπια και να κοιτάω να βλέπω τα πράγματα πιο σφαιρικά και δίκαια. Οπότε δεν λες όλοι οι αστυνομικοί είναι έτσι, όλοι αυτό. Κάθε άνθρωπος μπορεί να είναι καλός σε αυτό που κάνει, μπορεί να είναι κακός σε αυτό που κάνει. Ναι, ναι. Και ίσα-ίσα, ειδικά τα άνθρωποι που έχουν εξουσία και φέρονται σεμνά και ταπεινά, καταλαβαίνεις και το ποιόν τους ακόμη περισσότερο. Το θεωρώ χαζό να βάλω σε ένα τσουβάλι όλο τον κόσμο και να χαρακτηρίσω. Επειδή είμαστε κατασκευασμένοι να φτιάχνουμε κουτάκια για την απλούστευση της ζωής μας. Μας βοηθάει στο τρόπο που σκεφτόμαστε να λειτουργούμε, ότι έγινε αυτό, εδώ είμαστε, πότε κάνουμε αυτό. Ακριβώς, ναι. Ακριβώς. Δεν είναι έτσι η ζωή. Αυτά τα στερεότυπα πρέπει να σπάσουν. Σαφώς και δεν πιστεύω και δεν έχω, ας πούμε, όνειρα για μια ουτοπική κοινωνία χωρίς. Και δεν μπορούν να το κάνουν και όλοι οι άνθρωποι, γιατί αυτό θέλει αρκετή δουλειά. Θέλει αρκετή δουλειά, αλλά πιστεύω πάλι ότι πηγάζει από τα παιδικά μας χρόνια και την εκπαίδευση. Πώς και έχεις επιλέξει να έχεις τσίβες? Δεν ήταν κάτι ιδιαίτερο. Απλά έχω κάνει σχεδόν όλα τις κομμώσεις, ας πούμε, στη ζωή μου. Ήμουν για πολλά χρόνια skinhead και είπα, μια ζωή την έχω, γιατί δεν κάνω τσίβες. Πρέπει να τα μπλέκεις αυτά κάθε φορά. Ναι, ναι, με το βελονάκι που έφτιαχνε η γιαγιά μας το σεμέν. Καθημερινά είναι αυτό? Όχι, κάθε δίμηνο, τρίμηνο, τετράμηνο, ανάλογα. Πώς πλένεσαι στο. Κανονικά, βάζεις σαμπουάν και πλένεσαι. Με τους γονείς σου, τους βλέπεις τώρα, ποια είναι η σχέση που έχεις αποκτήσει? Πολύ καλή. Με τους γονείς μου και την οικογένειά μου και τα αδέρφια μου έχω ανέκαθεν καλή σχέση. Σε σχέση με σένα, τι ζωή κάνουν? Διαφορετική. Και τα αδέρφια μου έχουν διαφορετικό τρόπο σκέψης. Λέει, τα αδέρφια σου έχουν κανονική δουλειά, για παράδειγμα. Ναι, ναι, ναι. Και οι γονείς σου αντίστοιχα. Η μητέρα μου δεν δουλεύει. Ο πατέρας μου είναι συνεργατική τάξη, όπως είπα. Δουλεύει υπάλληλο σε ένα εργοστάσιο τώρα πια. Και τι λένε για τη ζωή που έχεις επιλέξει? Πώς το αντιμετωπίζουμε χιούμορ, ότι ήρθε ο Γιώργος να μας δει από τα βουνά? Κοίταξε, ρωτάνε που είμαι κάθε φορά. Ναι. Έχω μια ομαδική, ας πούμε, σε μια πλατφόρμα η οποία και να με χακάρουν δεν ξέρουν που είμαι. Οι υπόλοιποι, οι δικοί μου ξέρουν που είμαι για λόγους ασφαλείας. Θα στείλω ένα στίγμα κάπου να ξέρουν που είμαι. Εντάξει, ανησυχούν λίγο και τα πράγματα που κάνω και τις καταστάσεις που ζω δεν είναι τόσο απλές. Έχω βρεθεί και σε καταστάσεις που λέω τώρα με τη μηχανή που πω θα σκοτωθώ. Σε βροχή, ας πούμε. Σε χωματόδρομους κατηφορικούς, το οποίο η μηχανή μου, ας πούμε, δεν ενδείκνεται για τόσο ανώμαλο δρόμο. Αν πέσεις, ποιο θα έρθει να σε. Κοίτα, αν πέσω και είμαι καλά, δεν με νοιάζει καθόλου. Και η μηχανή να γκρεμοτσακιστεί δεν με νοιάζει καθόλου. Εγώ στην άκρη να γυρίσει. Ναι, θα βρεθεί άκρη. Δεν, ναι, αυτά λύνονται εύκολα. Τα προβλήματα υγείας είναι με πραγματικά προβλήματα. Με τον προσανατολισμό, ας πούμε, αν κλείσει το κινητό και είσαι σε ένα δάσος μέσα. Βλέπεις τον τόπο. Όταν έχεις ανέβει σε μια κορυφή ψηλά και έχεις δει που περίπου είσαι, μπορείς να προσανατολιστείς. Έχεις σημάδια. Δεν είναι αυτό που λέμε στις ταινίες με την πηξίδα να. Αν σου χρειαστεί, ναι, έχω και από αυτή. Αλλά δεν μου έχει χρειαστεί μέχρι τώρα. Ίσως, το οποίο δεν αφορά τόσο το κάμπινγκ, ίσως στη ζωή μου θα ευχόμουν να έχω δυσκολευτεί περισσότερο. Για να αποκτήσει περισσότερα skills. Ναι. Περισσότερη αυτοπεποίθηση, περισσότερο πόνο, περισσότερη εμπειρία. Εντάξει, αυτό αποκτά περισσότερα skills, αλλά έχει και αυτό που λες, η ψυχή σου αλλοιώνεται μετά. Είναι λίγο ότι. Όχι, είναι θέμα συνειδητότητας. Όσες δυσκολίες και να περάσεις, αν η συνείδησή σου και το μυαλό σου είναι καθαρό, δεν αποπροσανατολίζεσαι εύκολα. Δηλαδή μου λένε, ξέρω εγώ, θα γίνεις περσόνα, θα γίνεις TikToker και αυτά και θα αλλάξεις και θα αλλάξεις. Δεν έχω αλλάξει. Όλοι οι φίλοι μου που με ξέρουν και όσοι άνθρωποι με γνωρίζουν και βλέπουν μετά και τα αρνητικά σχόλια στο TikTok όσα υπάρχουν, τους τη δίνει. Δηλαδή μπαίνουν σε θέση άμυνας του Γιώργου. Εδώ πολλές φορές δεν κάνω εγώ άμυνα και κάνουν αυτοί. Ζώα που έχεις δει. Δεν έχω δει ακόμα, είτε το πιστεύεις είτε όχι, δεν έχω δει ούτε αρκούδα ούτε λύκο. Δεν έχουμε κιόλας. Δεν επιδιώκουν την ανθρώπινη παρουσία εύκολα. Τσακάλια, λεπούδες, τώρα αυτά, σκορπιούς, αν έχεις δει στο χέρι μου και τέτοια, δε. Με την ορεινή Μέλισσα, ποια είναι η σχέση σας? Θέλω να κλείσω την κάμερα και δεν μπορώ. Ο Χάρης, είμαστε διαδικτυακοί φίλοι όταν ξεκινήσαμε μαζί τον αγροτικό τομέα. Αυτός με τη μελισσοκομεία, εγώ με την πτηνοτροφία. Πτηνοτροφία. Ο Χάρης μελισσοκομεία, εγώ πτηνοτροφία. Άρα με πουλιά. Ναι, με πουλιά. Εκτροφείο με ορτίκια. Τι τα κάνεις στα ορτίκια? Αναπαραγωγή, πώληση ζωντανού και αυγού. Για πες τώρα για τον ορεινή Μέλισσα. Ξανασβήξαμε με τον Χάρη λόγω TikTok. Με είδε στο TikTok, τον είδα κι εγώ. Και όποτε είναι, ας πούμε, online, τον στέλνει πρόσκληση, τα λέμε λίγο διαδικτυακά. Δεν έχετε βρεθεί από κοντά ποτέ? Όχι, από κοντά δεν έχουμε βρεθεί, αλλά μου λέει Γιώργο, πότε έρθει στα Αγρίνια, γιατί με βλέπει που ταξιδεύω πιο πολύ από το Χάρη. Πρέπει να πας. Θα πάω να δω το Χάρη, εννοείται θα πάω να δω το Χάρη. Να κάνετε και βίντεο στα Μελίσσια. Σαν να με γαργαλάνε λίγο. Παρόλο που έχετε κοινό ενδιαφέρον με τη φύση, το content σας είναι πολύ διαφορετικό, θα έλεγα. Είναι, ναι. Και από τον τρόπο που παρουσιάζουμε και το τι κάνουμε. Λοιπόν, να δείξω εδώ πέρα, μου έχει φέρει και μια μπλούζα γριντέλα εδώ πέρα με τη μοτοσυκλέτα. Ναι, είναι το είναι αυτή που φορά, έτσι. Είναι αυτή που φοράω. Είναι και το site σου που ανεβάζει τι ιστορίε σου.
πράγματα που κάνεις. Πώς ξεκίνησε το site βασικά συγκεκριμένα. Το site, ας πούμε, εγώ που πάω με τη μοτοσυκλέτα μου, γράφω και ένα ταξιδιωτικό ημερολόγιο. Με τα πράγματα που μου έκαναν εντύπωση, με τους ανθρώπους που γνώρισα, με την συνομιλία που είχαμε. Γενικά όλα αυτά τα οποία εισέβαλαν στο μυαλό μου και στον συναισθηματικό μου κόσμο. Οπότε αποτύπωνα τις σκέψεις μου σε ένα τετράδιο. Με βλέπαν ότι έγραφα, αυτοκινούσε το ενδιαφέρον στον κόσμο και στους φίλους, ας πούμε, και μου λέγανε αυτά που γράφεις, ξέρω να τα διαβάσουμε. Δεν πολύ ήθελα, ρε παιδί μου, να... γιατί είναι και πράγματα που έχω μέσα μου. Και αποφάσισα λοιπόν να μεταφέρω αυτά που εγώ θεωρώ, ας πούμε, χρήσιμα για τον άλλον, να μεταφέρω τα ημερολόγια μοτοσυκλήτας μου στο www.urintelas.com. Εκεί ανεβάζω τις ιστορίες που έχω ζήσει, δίνω το κάτι, ας πούμε, διαφορετικό στον αναγνώστη που θα διαβάσει για τη Γάβδο, θα διαβάσει για τους καταράκτες σε κάποιο σημείο, εκτός πλαισίου διαφημιστικού ή εμπορικού. Ας πούμε, το μότο μου, πέρα από το motorcycle diaries, ημερολόγιο μοτοσυκλέτας, είναι το tribute with me. Είναι μεγάλο πράγμα να μπορέσω να μεταφέρω εσένα που διαβάζεις το blog μου εκεί που ήμουν εγώ και να καταφέρεις να ταξιδέψεις νοητά μαζί μου, είτε και πραγματικά αν με βρεις κάπου κατασκηνωμένο. Ποια είναι το αγαπημένο σου μέρη που έχεις πάει στην Ελλάδα? Αυτό μου το ρωτάνε πάρα πολύ. Θα μιλήσω προς το παρόν για τον ελλαδικό χώρο, για τρία σημεία τα οποία με έχουν χαράξει. Η Σαμοθράκη. Έχω πάει και εγώ Σαμοθράκη, είναι φοβερό μέρο. Παντού σκηνές. Είχα συναντήσει, δεν ξέρω αν τον είχες δει, έναν τύπο που πουλούσε λεμονάδα. Έχει ένα μεγάλο σακί και πάγο, νομίζω. Πήγαινε όλες τις βάθρες, ανέβαινε και σου δίνε φρέσκια λεμονάδα. Να ανέβεις τις βάθρες τώρα με λεμονάδες. Ναι, δεν ήταν μόνο ότι σου δίνει τη λεμονάδα, ήταν αλληλεπίδραση. Μετά κιόλας μας πήγε με το αμάξι στο δωμάτιο ή κάπου μας πήγε στο. Δηλαδή ήταν πολύ cool τύπος, έτσι. Ωραίος. Ναι. Η Σαμοθράκη γιατί σ' αρέσει? Καταρχήν, όταν πάω σε ένα μέρος, δεν μπαίνω ποτέ στο ίντερνετ να δω πώς είναι. Θέλω να έχω την έκπληξη. Δεν θέλω να φτιάξω μια εικόνα στο μυαλό μου από το ίντερνετ, από εικόνες και να πάω να ψάχνω. Θέλω να μπω κατευθείαν και να αρχίσω την εξερεύνηση. Αυτό είναι μαγεία, ναι. Αυτό που λες τώρα, δηλαδή, εγώ παίζω να μην το έχω κάνει ποτέ και καταλαβαίνω γιατί πρέπει να το κάνω τώρα. Γιατί όντως είναι σαν να βλέπεις, να επιλέξεις μια ταινία και να δεις το τρέιλερ, να δεις κριτικές, όλα. Δεν έχει τόσο ενδιαφέρον να μην το ζήσεις. Πας στο άγνωστο και το άγνωστο έχει γοητεία. Και δεν έχεις και τα expectations, έτσι. Δηλαδή, ακριβώς. Ότι α, θα πάω να δω αυτό, αυτό και αυτό. Όχι, πάω και βλέπουμε τι θα δούμε, κάτι καινούριο. Οι προσδοκίες είναι αυτές που απογοητεύουν τον εαυτό μας. Γενικά σε πολλά, πάρα πολλά πράγματα και στο ταξίδι. Έχω πει δηλαδή ότι όταν ταξιδεύετε, μην έχετε καμία προσδοκία για το τίποτα. Απλά να ζήσεις την εμπειρία και να δεις. Ναι, πήγαινε στο άγνωστο, είναι τόσο γοητευτικό. Απλά ξέρεις τι, το άγνωστο είναι ταυτόχρονα και γοητευτικό και τρομάζει. Να πούμε για τη Μαρία Σαμοθράκη. Ναι, ναι, ναι. Έχει απίστευτη φυσική ομορφιά, αλλά αν θες για μένα έχει και μία μυρωδιά. Έχει μία μυρωδιά η οποία σου μένει και στα ρούχα. Δηλαδή, αν έχεις ένα ρούχο στη Σαμοθράκη και το πάρεις και το φέρεις στην πόλη και το μυρίζεις, για λίγο καιρό ακόμα θα μυρίζεις Σαμοθράκη. Εγώ μετά τη Σαμοθράκη έκανα ένα κλικ στο κεφάλι μου, περίεργο. Θα να με βοήθησε να συνειδητοποιήσω πράγματα στα οποία μπορεί και τότε να ήμουν ακολλημένος. Ένα άλλο μέρος είναι τα Κύθυρα. Στα Κύθυρα, ας πούμε, βρέθηκα τυχαία, δεν ήξερα που πέφτουν στο χάρτη, δεν ήξερα πώς είναι, δεν ήξερα τίποτα. Βρέθηκα στα Κύθυρα κάνοντας ελεύθερο κάμπινγκ, πολύ δύσκολα. Δεν υπάρχει κάποια ανοχή στο ελεύθερο κάμπινγκ εκεί. Παρ' όλα αυτά όμως, αυτό που έζησα χαράκτηκε για πάντα μέσα μου. Είναι αυτό που λέω, τα Κύθυρα είναι ένα νησί στο οποίο ερωτεύεσαι χωρίς να έχεις άνθρωπο δίπλα σου. Δεν νομίζω ότι είναι τυχαίος ο συνειρμός της Αφροδίτης με το νησί, η σύνδεση. Και το τρίτο νησί το οποίο μου έκανε αυτό που λέμε mindfuck ήταν η Γάβδος. Καλτσούνια γαβιώτικα. Όλοι μου λέγανε να πας στη Γάβδο, να πας στη Γάβδο. Πήγα κι εγώ στη Γάβδο. Εγώ είμαι από Κρήτη, εγώ πατέρας μου, αλλά δεν έχω πάει στη Γάβδο γιατί πάντα πάω. Πολλοί είστε από Κρήτη και δεν πάτε στη Γάβδο. Πώς το κάνετε αυτό? Να σου πω, γιατί τώρα που έχω την ευκαιρία και έχω και βρεθεί στα Σφακιά, αν θυμάμαι καλά, που παίρνει το καραβάκι. Ναι, πάντα είμαι Αύγουστο. Και το καράβι θα είναι πίχτρα, ξέρεις, θα είναι όλο αυτό με τον κόσμο. Και λέω, τι να πάω τώρα να κάνω που. Αποφεύγεις τον Αύγουστο. Γιατί είναι φασέοι. Ξεκινάει μια ομάδα φασέων. Ειδικά στη Γάβδο, ναι, θα έχει πολλούς. Στη Γάβδο που λες, όταν πήγα, την πρώτη ώρα που ήμουν στο νησί, ήθελα να σηκωθώ να φύγω άρον-άρον. Είχα ανοιχτό εισιτήριο και έλεγα, ευτυχώς που έβγαλα ανοιχτό εισιτήριο, να σηκωθώ να φύγω από εδώ. Κάπως έγινε, γράφω και στο blog μου μέσα την ιστορία. Γιατί θέλεις να φύγεις? Γιατί έλεγα, εδώ είναι έρημος. Εδώ δεν υπάρχει ψυχή, δεν βλέπω τίποτα. Τι κάνω εγώ εδώ πέρα. Ούτε δέντρα, ούτε. Ποια δέντρα, ναι, βρέθηκα σαράκι. Νίκολε, πώς είναι εδώ τα πράγματα. Μετά πήγα, γνώρισα έναν ερημίτη, μετά πήγα Αγιάννη Λαυρακά. Εκεί ήταν καλά τα πράγματα. Από την μία ώρα που ήθελα να σηκωθώ να φύγω από εκεί, μετά δεν ήθελα ούτε καν να μετακινηθώ από το σημείο που ήμουν. Δηλαδή θα μπορούσα να ζήσω μια ζωή στη Γάβδο. Για πες για τους φασαίους. Γιατί σε ενοχλούν οι φασαίοι, γιατί το ανέφερες. Δεν με ενοχλούν οι φασαίοι. Απλά με ενοχλεί όταν λένε εμένα φασαίο. Προσπαθούν να μου δώσουν μια ταμπέλα του φασαίου. Ο φασαίος ποιος είναι? Ο φασαίος είναι αυτός ο οποίος θα πάει, ας πούμε, σε ένα νησί. Μην πούμε ονόματα τώρα. Στη Σαμοθράκη, ας πούμε. Ας πούμε Σαμοθράκη. Είναι το νούμερο ένα φασαίκο. Είναι. Θα πάνε λοιπόν τον Αύγουστο, θα φλεξάρουν το τσιγάρο, θα φλεξάρουν, ξέρω εγώ, τη μουσική, το ντύσιμο, όλα αυτά. Και θα το κάνουν μόνο εκείνη την περίοδο και μετά επιστροφή στην πόλη. Αλλά θα είναι φασαίοι και στην πόλη. Θα πάνε στο φεστιβάλ, το μπάφο, το. Ο φασαίος είναι προσωρινός κάπου. Εγώ υποστηρίζω αυτό που κάνω. Και δεν το κάνω τώρα επειδή με ξέρει ο κόσμος στο TikTok. Εγώ το κάνω από μικρό παιδί. Ο φασαίος, ας πούμε, είναι η κορυφή του παγόβουνου χωρίς το υπόλοιπο είναι ο αφορός. Ναι, ότι... ναι. Δεν κατηγορώ τους εφήβους, τα παιδιά που κάνουν αυτό και τους λέμε φασαίους. Δεν βάζω μια ταμπέλα καλό ή κακό. Απλά εγώ δεν είμαι φασαίος γιατί ο ορισμός του φασαίου είναι κάτι άλλο. Ούτε χύπης.
hippies είμαι. Μου λένε πολύ ότι είμαι hippies. Έχω τεράστιες σε κάποια κομμάτια ιδεολογικές διαφορές με τους hippies. Σου αρέσει όμως η φιλοσοφία των hippies. Γιατί στην Κρήτη ξέρεις ότι υπάρχουν και τα μάταλα. Τα μάταλα είναι τα ιστορικά μάταλα. Hippie, μάταλα. Να πω ότι ήταν μια γενιά τότε φασέων, να το πω έτσι. Μια γενιά φασέων, η οποία ζούσε τη φάση με το rock and roll, με τα τραγούδια, χαμένη ας πούμε στην κάναβη και στο LSD. Και είχαν ένα τρόπο διαδηλώσεων με τον οποίο εγώ δεν συμφωνώ και τόσο. Τι διαδηλώσεις έκαναν δηλαδή? Ήταν πιο ειρηνικές, ας πούμε, οι διαδηλώσεις για τον πόλεμο στο Βιετνάμ. Ήταν ένα κίνημα το οποίο το αγκάλιασε η νεολαία τότε, περνάγανε καλά και το αποτύπωμα που έμεινε ήταν ένα μηδέν. Δεν λέω ότι έχω κόντρα με χίπηδες. Και επίσης μπορείς να γνωρίσεις ένα χίπι που είναι διαφορετικός από το σύνολο. Τώρα το χίπι είναι μια έννοια, αλλά εγώ δεν είμαι της έννοιας του χίπι. Ξέρω. Απλά σου λέω ξανά, δεν μπαίνω σε καλούπια. Έχω βρεθεί πολλές φορές αντιμέτωπος με λογοκρισία. Τα άτομα, ας πούμε, που δηλώνουν ελευθεριακά είναι τα ίδια που ασκούν λογοκρισία. Δηλαδή να σε κανσελάρουν, δηλαδή να σε ακυρώσουν από κάπου. Απλά εγώ σαν άνθρωπος δεν φοβάμαι να πω ελεύθερα την άποψή μου. Είναι κάποια άποψη που σε κριτικάρουν περισσότερο για αυτή? Όχι, όχι, όχι. Γενικά με ρωτάνε απόψη, ας πούμε, για τους γκέι και λέω ότι είναι άνθρωποι όπως και εμείς. Δεν μπαίνω καν στη διαδικασία διαχωρισμού. Κοίταξε, σε θέματα, ας πούμε, κομματικά ή θρησκευτικά πίστεως δεν παίρνω θέση. Και δεν έχει και νόημα να πάρει θέση. Έχω ξαναπεί ότι ο άνθρωπος όταν σε ρωτάει κάτι, 99% περιμένει να συμφωνήσεις ή να διαφωνήσεις μαζί του. Και ανάλογα αν θα συμφωνήσεις, θα σε αγκαλιάσει νοητά και αν διαφωνήσεις, θα απομακρυνθεί μαζί σου. Γιατί έχουμε την τάση να ταυτιζόμαστε σαν άτομα, σαν άνθρωποι, με τα όμοια. Τι ομάδα είσαι, α, είμαι και εγώ ίδια ομάδα. Εσύ πιστεύεις οπουδήποτε. Σε θρησκεία πιστεύεις, ρε παιδί μου? Αν κάτι, ας πούμε, μου δίνει ελπίδα για ένα καλύτερο κόσμο, είναι η αγάπη. Γιώργο, νομίζω φτάσαμε προς το τέλος του επεισοδίου. Εγώ είμαι πάρα πολύ ευγνώμων που ήρθες, πραγματικά στο λέω, γιατί μ' αρέσει να γνωρίζω διαφορετικά άτομα σε αυτή την εκπομπή. Είναι μαγεία, είσαι διαφορετικό το που λέγαμε πριν. Και σήμερα έγινε αυτό. Άκουσα κάτι διαφορετικό. Είναι αυτό που με κρατάει ζωντανό να συνεχίσω και την εκπομπή. Πιστεύω όλοι οι άνθρωποι που έχεις φιλοξενήσει εδώ στο πάνελ είναι διαφορετικοί και παίρνεις πράγματα από αυτούς. 100%, αλλά κάποιοι είναι και από άλλο background, κάνουν άλλο πράγμα. Οπότε είναι ακόμα πιο ενδιαφέρον αυτό μετά. Να πούμε ότι όσοι θέλουν να πάρουν μπλουζάκι, υπάρχει στο blog μου www.grintellas.com. Πας εσύ στα ελτάει το, στα παραδίδεις κιόλας. Τώρα που με βλέπεις, παρέδιδα μπλουζάκια στον κόσμο. Και όπου πάω, δηλαδή βγάζω ανακοίνωση για κάθε πόλη και λέω ότι πάω εκεί, όποιος θέλει μπλουζάκι, να βρεθούμε από κοντά να τα πούμε κιόλας. Τέλεια. Λοιπόν, Γιώργο, αφήνω από κάτω το site σου, το TikTok, το Instagram, να σε βρει ο κόσμος και εύχομαι να τα ξαναπούμε και από κοντά. Ευχαριστούμε πάρα πολύ που είδατε αυτό το επεισόδιο του Connell Talks. Κάντε και ένα subscribe στο κανάλι, πατήστε το, αυτό το κουμπί. Να έχετε όλη υγεία, τα λέμε. Θα τα πούμε. Γεια σας.